Σύνδεση που έχουμε με τη Δήμητρα Τσέκη και θα μας δείξει και το καλεσμένο της. Εδώ, παιδιά, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Από τη μία είναι η έκρηξη νοθείας του μελιού και πρέπει να πω, Δήμητρά μου, θα μας τα πει και ο καλεσμένος, ότι μιλάμε και για ένα ελληνικό φαινόμενο, το οποίο όμως δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Όχι. Είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Να σας πω, αρκεί να σας πω ότι έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική. Το πρόβλημα προκλήθηκε και απαγόρευσε τις εισαγωγές από την Κίνα, γιατί στο μέλι μέσα έβαζαν σιρόπι, έτσι. Γλυκαντική ουσία, λες. Ναι, σιρόπι. Το κλασικό το σιρόπι και άλλες γλυκαντικές, όπως λες. Και είχαν καταστραφεί χιλιάδες μελισσοπαραγωγών, έτσι. Είναι τεράστιο θέμα πέραν της ποιότητας αυτού που τρώμε, που έχει τη μεγάλη σημασία και να μας βοηθήσει και ο καλεσμένος του Δήμητρα, πώς ξεχωρίζουμε το νοθευμένο μέλι. Ακριβώς, καλή σας ημέρα. Τα φαινόμενα λοιπόν νοθείας και ελληνοποίησης είναι ζητήματα που απασχολούν τους μελισσοκόμους. Εμπορικές επιχειρήσεις μπορεί να ανακατέψουν το μέλι με γλυκαντικές ουσίες, σιρόπια, ζάχαρη και να το αναμίξουν με μέλι εισαγωγής, να πάρουν ας πούμε ένα κιλό, έναν τόνο μέλι από την Κίνα και να το ανακατέψουν, να προσθέσουν μέσα μια μικρή ποσότητα ελληνικού μελιού και να το πουλήσουν ως ελληνικό μέλι. Έχω δίπλα μου λοιπόν τον Βασίλη Καραχάλιο, είναι παραγωγός μελισσοκόμος. Να σας πω κιόλας ότι έχει πάρει χρυσό βραβείο σε διαγωνισμό γευσηγνωσίας στο Λονδίνο. Να μας πει λοιπόν τι πρέπει να προσέξουμε και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι νοθευμένο το μέλι. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Βασίλης Καραχάλιος, παραγωγός μελισσοκόμος. Ναι. Εδώ, κύριε Καραχάλια, μιλάμε για ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Από τη μία πλευρά είναι ότι πλήττει την οικονομία της δικής σας, του δικού σας κλάδου, η νοθεία του μελιού. Από την άλλη είναι ότι και εμείς ως καταναλωτές κινδυνεύουμε, γιατί μας πουλάνε νοθευμένο μέλι ή εισαγόμενο για ελληνικό. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε και να το ξεχωρίσουμε εμείς. Ακριβώς. Αυτά είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε και εμείς στον κλάδο. Η ελληνοποίηση των μελιών και οι νοθείες. Ναι. Και ο κάθε καταναλωτής θα πρέπει να βρει ένα πιστοποιημένο συνεταιρισμό να προμηθεύεται μέλι ή να βρει έμπιστους μελισσοκόμους για να αγοράζουν τα προϊόντα τους, που θα ξέρουν ότι θα είναι κατευθείαν από τον παραγωγό και θα είναι αγνά, χωρίς προσμίξεις, χωρίς νοθείες μάλλον. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να δούμε και τι αναγράφεται στην ετικέτα, να τσεκάρουμε. Τι πρέπει δηλαδή να κοιτάξουμε? Στις ετικέτες θα πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον, δηλαδή και ας είναι το μέλι από το εξωτερικό, να αναγράφεται τουλάχιστον ότι προέρχεται από το εξωτερικό και να μην μου βάζουν τις ελληνικές σημαίες επάνω ή ότι το προϊόν είναι ελληνικής προέλευσης. Να ρωτήσω κάτι, κύριε δηλαδή, Καραχάλιο. Το μέλι μας θα πρέπει πάνω να αναγράφεται. Άντε και το εισαγόμενο το πληρώσαμε για ελληνικό και εντάξει. Ένα νοθευμένο μέλι. Εσείς, αν σας φέρω ένα βάζο μέλι, μπορείτε με κάποιο τρόπο να καταλάβετε, να αναλύσετε αν είναι νοθευμένο ή όχι? Όχι, εμείς... Άμα δεν το βάλεις να το αναλύσεις το μέλι, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Κάποια κόλπα και τρίκ που ξέρουμε με το νερό και διάφορα άλλα, σε πολλές περιπτώσεις δεν ισχύουν για όλες τις ποικιλίες μελιού που υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή ο καταναλωτής, κύριε Καραχάλιο... Υπάρχει και ένα άλλο που έχω ακούσει, ότι μπορείς να βάλεις μέσα το κουτάλι και να το σηκώσεις και αν σπάσει δείχνει ότι δεν είναι καλό το μέλι. Ναι, αυτό είναι ένας παράγοντας, αλλά δεν ισχύει, όπως είπα, για όλες τις ποικιλίες μελιού. Δηλαδή κάποιες ποικιλίες θα κάνουν τη γραμμή που λέμε τη ροή, κάποιες άλλες μπορεί να κόψουν λίγο. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι το μέλι δεν είναι καλό ή είναι νοθευμένο. Και να πούμε και κάτι άλλο, όμως αυτό εδώ έχει κρυσταλώσει. Ήθελα να ρωτήσω για τη ρευστότητα και την κρυστάλωση, αν σχετίζεται με τη γνησιότητα του μελιού. Ναι, μέλι το οποίο κρυσταλώνει δεν σημαίνει ότι έχει χαλάσει. Ίσα-ίσα που το μέλι, επειδή είναι ζωντανός οργανισμός και η φυσική του ορίμανση είναι η κρυστάλωση, δηλαδή εδώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα μέλι το οποίο έχει κρυσταλώσει και είναι αρκετά σκληρό σαν μέλι, γιατί είναι από άνθη. Και δίπλα του έχω ακριβώς το ίδιο μέλι όταν όπως το πρωτοβγάλαμε από την κερίθρα. Φρέσκο και ρευστό. Μάλιστα.
Υπάρχει κάποια αυτό διαφορά εδώ σε στην λίγο ποιότητα... διάστημα, ειδικά τώρα το χειμώνα. Κύριε Καραχάλιο, υπάρχει κάποια διαφορά στην ποιότητα αυτού που μας δείχνετε, του μελιού που έχει κρυσταλώσει και το άλλο το μέλι που παραμένει ρευστό? Ποιοτικά όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Μόνο η γεύση και η υφή έχει αλλάξει στο μέλι. Και επίσης θα ρωτήσω, υπάρχει ελάχιστη ημερομηνία διαθεσιμότητας του μελιού? Δηλαδή το κρατάω στο σπίτι μου για κάποιο διάστημα και μετά να το κρατάξω? Όχι. Το μέλι, αν έχει συλλεχθεί σωστά από το μελισσοκόμο και το έχουν οριμάσει οι μέλισσες στο επίπεδο που πρέπει, δηλαδή να έχουν αφαιρέσει την υγρασία από το νέκταρ που περιέχει μέσα, το μέλι δεν χαλάει ποτέ. Μάλιστα. Η ημερομηνία λήξης που βάζουμε πάνω στις ετικέτες είναι ενδεικτική, γιατί δεν είναι πάντα όλο το μέλι πάνω στην κερίθρα σφραγισμένο, οπότε για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο βάζουμε μια υποτιθέμενη ημερομηνία. Να ρωτήσω κάτι, μεγάλες ποσότητες εισαγωγής, δηλαδή έχουμε πολύ ξένο μέλι για να ξέρουμε τι μας γίνεται? Έχει μπαίνει πολύ ξένο μέλι στην Ελλάδα? Δεν ξέρω να σας πω σίγουρα, δεν ξέρω να σας πω τις ποσότητες, αλλά σίγουρα εισάγουμε μέλι από ξένες χώρες στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πάντως ο Έλληνας προτιμάει να αγοράσει μέλι ελληνικό, ίσως και από τον παραγωγό ακόμη περισσότερο. Μα παιδιά, το θέμα είναι, δεν είναι το ξένο μέλι ότι είναι κακό. Εισήγεται άλλα προϊόντα. Το θέμα είναι να μην στο πουλάνε για ελληνικό. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι για τα ψάρια, ό,τι για το κρέας, μη σε κοροϊδεύουν στα μούτρα σου. Δηλαδή, πας να αγοράσεις μέλι και σου λένε το έχω φέρει από την Κρήτη και είναι από τη Βουλγαρία. Πόσο έχει το κιλό τώρα το μέλι? Για πες, για τη μέση. Το μέλι τώρα ανάλογα τις ποικιλίες μπορεί να βρείτε και φθηνό μέλι. Ανάλογα την ποικιλία, για πες μας ένα ποικιλία τώρα, κύριε Καραχάλιο. Πόσο? Από, ορίστε. Πόσο πάει το μέλι? Από 12 ευρώ υπάρχουν μέλια μέχρι και 20 και 25 και 30 ευρώ. Είναι ανάλογα τις ποικιλίες και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που έχει το κάθε μέλι. Π.χ. εμένα τα μέλια μου που έχουν μεγάλη ποικιλία βοτάνων και λουλουδιών και μέλι από δάσους, τα έχω στα 15-16 ευρώ. Μου έφερε ένας φίλος, ναι, έλατο βανίλια. Καλά παιδιά, εντάξει. Καλά, το μέλι, τώρα... για μένα το μέλι ελάτης είναι το κορυφαίο, αλλά καλύτερα. Εντάξει, ναι. Ό,τι μέλι φας από την Ελλάδα είναι σούπερ φάρμακο. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται για τις ποικιλίες του μελιού της από τα αρχαιότερα χρόνια, που βγάζαμε τα περίφημα μέλια που έχουμε με βότανα και άνθη και λουλούδια. Αυτό είναι το πιο σωστό, ότι το μέλι μας είναι φάρμακο. Είχαμε πριν και για κάτι άλλες γεύσεις καινούργιες που έχεις βγάλει, όπως μέλι κακάο. Μέλι κακάο. Ναι, τώρα το τραβάμε. Ο κόσμος ψάχνει και εναλλακτικές. Εντάξει, σωστό. Ναι, παιδιά, σωστό. Αυτό έχει γίνει ανάρπαστο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αυτό τώρα, εντάξει, όπως και άλλες, εξελίσσεται όλα αυτά. Αλλά σημασία έχει ότι έχει βάσει το μέλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραχάλιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή μέρα. Και κάθε περιοχή έχει το δικό της και το δικό της χαρακτηριστικά. Δηλαδή. Όπως ας πούμε το μέλι Κυθύρων. Γιατί σου φωνάζω Στάθης από πίσω. Έχουμε πιέσεις από πίσω. Η Κρήτη, ας πούμε, δεν έχει ελάτης. Όχι. Έτσι. Έχει πιο. Αν θέλουν, ξέρω.